Hey Siri, turn Dell on. Done. Turn Softbox One on. Okay. Turn Φωτιστικό on. Okay. Turn Softbox Two on. Done. Τελειώ. Αποφάσισα να αναβαθμίσω το desk setup μου. Δηλαδή το γραφείο με τον υπολογιστή και τα λοιπά που θα... με το οποίο θα δουλεύω, που θα κάνω μοντάζ και λοιπά. Και αποφάσισα να κάνω μια σειρά από βίντεο unboxing αυτά που θα πάρω για τον νέο desk setup και να τα βγάλω στο κανάλι ένα-ένα τα διάφορα προϊόντα που θα πάρω, όπως είναι το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, φωτισμό, ένα σκληρό δίσκο SSD που θα πάρω. Εδώ βλέπετε ήδη την οθόνη που έχω πάρει, την Dell, την Ultra Sharp, την 49 inch που έχει, την οποία δεν μπορούσα να την κάνω unboxing γιατί είναι τεράστια. Θα δείξω, τέλος πάντων, θα δείξω κάποια πράγματα κάποια στιγμή για αυτή την οθόνη, θα την κάνω έτσι ένα review. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο unboxing, ας πούμε, που το οποίο θα είναι τα φώτα. Εδώ είμαστε. Philips Hue. Έχω πάρει το starter kit, το οποίο περιλαμβάνει τρεις λάμπες και το bridge, το οποίο είναι η καρδιά του όλου συστήματος φωτισμού, ας το πούμε έτσι, του όλου οικοσυστήματος, και αυτή την λεντοτενία, η οποία αυτή θα μπει πίσω από την 49 την οθόνη, θα τη βάλω. Λοιπόν, το πρώτο πακέτο περιέχει τρεις λάμπες και το bridge. Το έχει ονομασμένο σαν starter kit. Λέει ότι είναι dimmable από 2000 ως 6500 Kelvin, 16 εκατομμύρια χρώματα, και κάθε λάμπα είναι 806 lumens. Οι lumens είναι το πόσο δυνατά φωτίζει. Εννοείται ότι είναι LED, εννοείται ότι είναι ό,τι πιο ακριβό υπάρχει σε τέτοιου είδους φωτισμό. Υπάρχουν πολύ πιο φτηνά RGB φώτα κλπ. Αλλά επειδή εδώ όντως συμβαίνει το ό,τι πληρώνεις παίρνεις, πραγματικά τα αξίζει, αλλά είναι ό,τι καλύτερο σε RGB. Δηλαδή το συνδέεις, κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου, τα συνδέεις και παίζουν πάντα. Δεν είναι όχι έχασε τη λάμπα, όχι δεν το βρίσκει, όχι δεν κάνει, όχι δεν ράνει, όχι αποσυνδέεται. Αυτά δεν παίζουν στα Philips Hue. Είναι top και γι' αυτό τα προτίμησα και εγώ, όπως και περισσότεροι YouTubers βασικά που τα έχουν. Πάμε να το ανοίξουμε. Okay. Έχουμε το bridge, το οποίο, όπως είπαμε, είναι η καρδιά του όλου συστήματος, αυτό και η εφαρμογή στο κινητό. Αυτά τα δύο είναι η καρδιά από όπου ξεκινάει το όλο σύστημα. Συνδέεις αυτό με το router σου, κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό, πατάς το κουμπάκι αυτό που έχεις στη μέση, το Philips, για να συνδέσεις την εφαρμογή σου με το bridge, και μετά κάθε λάμπα, κάθε οτιδήποτε πάρεις, οποιαδήποτε συσκευή Hue δηλαδή, αυτή είναι η λάμπα, μέσω της εφαρμογής του κινητού συνδέεται πολύ εύκολα μετά με το όλο σύστημα. Οπότε έχουμε ένα bridge, τρεις λάμπες, έχει εδώ κάποιες οδηγίες, φαντάζομαι, χρήσεις βοηθητικές, δεν ξέρω τι είναι, και κάτι άλλο δεν έχει. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι με τις Philips Hue δεν έχουμε το flickering, δηλαδή το να τρεμοπαίζει στην κάμερα. Και το άλλο πραγματάκι που πήραμε, η λεντοτενία της Philips. Η συγκεκριμένη είναι 2 μέτρα, είναι 1600 lumens, την 806 lumens και η λεντοτενία είναι 1600 lumens. Πάλι 16 εκατομμύρια χρώματα, όλες οι συσκευές της Hue είναι 16 εκατομμύρια χρώματα. Και πάμε να το ανοίξουμε, που ανοίγει από εδώ. Τον μετασχηματιστή, ο οποίος έχει και ταινής διπλής όψης από πίσω για να το κολλήσεις
εκεί κάπου που θα το βάλεις. Εμείς συγκεκριμένα θα το βάλουμε στην οθόνη, όπως ίσω. Αυτή είναι η ηλεκτροδυνία. Αυτό εδώ συνδέεται εδώ. Και από εδώ μπαίνει μετά πίσω με τα σχηματιστής. Εδώ έχει ένα κουτάκι. Αυτό είναι το καλώδιο ρεύματος. Και εδώ έχει, έχει διάφορα βλύσματα για διάφορες χώρες. Αυτό είναι το δικό μας. Και αυτό είναι το brick που θα συνδεθεί το καλώδιο. Αυτό θα κουμπώσει πάνω. Να το κούμπωσε. Και χαρτιά. Okay. Α, και αυτό πρέπει να είναι για να ενώσεις επιπλέον μέτρα καλωδίου, γιατί πουλάνε έξτρα του ενός μέτρου τέτοια. Παίρνεις αυτή που είναι 2 μέτρα. Και μετά μπορείς να αγοράσεις, έχει επιπλέον πακέτα του ενός μέτρου, το οποίο όμως δεν έχει το brick και τα ρεύματα κτλ. Είναι απλά προέκταση για να συνδέεις με την ταινία σου και να το κάνεις ανάλογα τη χρήση σου. Μπορεί να θες να είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα, 4 μέτρα κλπ. Και αυτό είναι συνδέει τις δύο εντοτενίες. Εκεί βάζουμε αυτά μέσα. Αυτό μπαίνει εδώ και είναι έτοιμο να συνδεθεί. Εννοείται ότι η λίγο ταινία έχει τριπλής όψης ταινία από πίσω, έτσι. Αυτά και έχει να κάνει με το unboxing. Τώρα πάμε να τα συνδέσουμε και να δούμε πως είναι. Συνδέσαμε το bridge με το router. Ανάψαμε όλα τα λαμπάκια και πάμε τώρα να συνδέσουμε την εφαρμογή. Αυτή είναι η εφαρμογή. Την κατεβάζουμε τώρα. Ψάχνει κατευθείαν το bridge. NQ Bridge Found. Κατευθείαν. Λοιπόν, συνδέθηκε με το bridge. Πάμε τώρα να εγκαταστήσουμε λεντοτενίες και λάμπες. Και τα ξαναλέμε μόλις είναι όλα έτοιμα. Τα έχουμε συνδέσει όλα. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Έχω τοποθετήσει και τις τρεις λάμπες και τη λεντοτενία. Η λεντοτενία έχει μπει γύρω από την οθόνη, την Dell. Οι λάμπες έχει μπει μία στο φωτιστικό, σε ένα φωτιστικό που έχω εδώ πάνω αριστερά, σε ένα softbox που έχω από πίσω μου που είναι αυτό το κόκκινο χρώμα και σε ένα softbox που έχω αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει το άσπρο το λευκό χρώμα που πέφτει πάνω μου. Η εφαρμογή είναι αυτή που φαίνεται κάτω αριστερά στο κινητό μου, το γονίδιο που λέει Hue Philips. Πατάμε. Ένα δωμάτιο έχω φτιάξει, το Utah Production Studio. Αν μπούμε μέσα, υπάρχουν και τέσσερις συσκευές που έχω υποτίθεται. Μπορούμε με μία κίνηση από πάνω δεξιά που έχει το κουμπάκι, να το πατήσω για να σβήσουν όλα με τη μία. Και δεν υπάρχει τώρα κανένα φως. Πατάω, ανάβουν όλα με τη μία. Και είμαι πάλι εδώ. Μπορώ να τα σβήσω, να τα σβήνω και ξεχωριστά. Δηλαδή το πάνω που γράφει Dell είναι η οθόνη. Αν πατήσω, σβήνει η οθόνη. Αν ξαναπατήσω, ξανανάβει η οθόνη. Το ίδιο το πίσω, το softbox που είναι κόκκινο. Αν πατήσω το κουμπάκι αυτό, σβήνει. Αν το ξαναπατήσω, ανάβει. Όπως και το softbox το λευκό που χτυπάει εμένα, που το χρησιμοποιώ σαν key light δηλαδή. Αν το πατήσω, έσβησε. Το πατάω, ανάβει και μπορώ και να το ντυμάρω, δηλαδή βλέπεις χαμηλώνει, αυξάνει, χαμηλώνει, αυξάνει. Τα χρώματα. Αν πατήσω πάνω π.χ. στο κόκκινο που φαίνεται πιο καλά από πίσω, στο softbox 1, πατάω, μου βγάζει τον κύκλο που έχει τα 16 εκατομμύρια χρώματα, επιλέγω ό,τι θέλω. Μπορώ δηλαδή το ροζ αυτό να το κάνω μπλε, βλέπεις είναι μπλε. Πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, λευκό και θα το ξαναφέρω πάλι εδώ στο φωτό ματζέντα που το έχω, έτσι ένα σαροζάκι. Και ισχύει και όλα για όλα τα ίδια πράγματα. Τώρα, από τα settings υπάρχει το HomeKit and Siri, το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε να έχει και φωνητικές εντολές με το Siri, γιατί εγώ έχω iPhone
Οπότε με Siri δουλεύω και κατεβαίνοντας κάτω-κάτω έχει software update, που από εκεί μπορούμε να κάνουμε update. Κάθε λάμπα έχει δικό της update, να ξέρετε. Δηλαδή, άμα αγοράσετε μια λάμπα που είναι, που λογικά θα έχει προηγούμενο update, κατευθείαν θα σας βγάλει ότι αυτή η λάμπα θέλει να την κάνετε update. Οποιαδήποτε συσκευή δηλαδή πρέπει να θέλετε να προσθέσετε επιπλέον. Λοιπόν, οπότε από εδώ δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να δούμε. Αυτά είναι πάνω κάτω που μπορείς να κάνεις από εδώ. Εννοείται ότι μπορείς να επιλέξεις για διαφορετικά δωμάτια. Αν πάρεις πολλά, πώς να φτιάξεις το σαλόνι σου, για την κρεβατοκάμαρά σου, το μπάνιο σου, την αποθήκη σου. Όλα φτιάχνεις διαφορετικά δωμάτια. Σε κάθε δωμάτιο βάζεις ποιες λάμπες έχεις βάλει και τα δουλεύεις όλα είτε από το κινητό σου, έτσι δηλαδή χειροκίνητα, είτε φωνητικά που θα το κάνουμε τώρα με το Siri. Επίσης μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα, δηλαδή από εκτός σπιτιού μπορείς να ανάψεις οποιοδήποτε φως, να σβήσεις οποιοδήποτε φως και να δεις αν είναι αναμένο ή σβηστό, έτσι. Τώρα, κάποια πράγματα που έχει ακόμα, π.χ. το wake up, αυτό το ρυθμίζεις σε μια συγκεκριμένη ώρα, σαν ξυπνητήρι λειτουργεί και αρχίζει αυτό και όλα, ανάβουν όλες οι λάμπες ταυτόχρονα, σιγά σιγά, σαν να βγαίνει ο ήλιος, δηλαδή προσομοιάζει την ανατολή του ηλίου, δηλαδή. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανοίγουν τα φώτα, σε αυτό το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα του ήλιου, το πούμε έτσι, στην ανατολή. Το go to sleep είναι πάλι το ίδιο, χρησιμοποιείς έτσι να χαλαρώσεις, θα αφήσουμε το κινητό. Και θα δουλέψουμε με το Siri. Λοιπόν, εντάξει, όλες οι εντολές ξέρουμε ότι ξεκινάμε με το Hey Siri. Hey Siri. Turn lights off. Done. Είπε done και έγινε. Turn Dell on. Done. Και μόλις άναψε η οθόνη. Turn φωτιστικό on. Okay. Μόλις άναψε και το φωτιστικό. Turn Softbox 1 on. Done. Να το. Και τελευταίο. Turn Softbox 2 on. Okay. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Μπορούμε να ακόμα και να ντυμάρουμε στο πόσο της 100 θέλουμε. Δηλαδή είναι όλα τα έχω στο 100%. Μπορώ να κάνω όποιο θέλω, μπορώ να το ρίξω στο 70, 80, 50, 30, ό,τι θέλω. Π.χ. Turn softbox to 50%. Okay. I set the softbox to 50%. Οπότε μόλις τώρα έριξε το softbox 2 που είναι το key light στο 50%. Turn softbox 2 to 100%. Okay. I set the softbox to 100%. Το φέραμε πάλι όπως ήταν. Μπορώ να αλλάξουμε και τα χρώματα. Turn softbox 1 green. Voila green. Θα κάνει και έχει χιούμορ. Οπότε το αλλάξαμε από magenta έτσι ροζ που ήταν σε πράσινο και το ίδιο νομίζω μπορούμε να κάνουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Turn Dell to green. Okay, green. Έτοιμη και η οθόνη στο πράσινο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το έκανα όσο πιο κατατοπιστικά μπορούσα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή για να δείτε και τα επόμενα βίντεο. Έρχονται τα unboxing από τα υπόλοιπα που έχω πάρει, πληκτρολόγια, ποντίκια, σκληρό δίσκο κλπ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.